όχι, δεν ψάξει μας. Καλώς σας βρήκα. Νιώθω πολύ χαρούμενος και συγκινημένος, διότι αξιώνομαι να πατήσω για μια ακόμη φορά τα αγιασμένα και ηρωικά χώματα της Μεγαλονήσου Κρήτης. 2 χρόνια μετά την τελευταία επίσκεψή μου, εξ αφορμής τότε της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου της Ορθοδόξου Εκκλησίας, την οποία αξιώθηκε να φιλοξενήσει στο έδαφος της η Μεγαλόνησος Κρήτη. Ήταν ένα ιστορικό μεγάλο γεγονός για την Εκκλησία μας. Είμεθα πάντοτε ευγνώμενες στην Κρήτη, στην Επαρχιακή Σύνοδο, στον Αρχιεπίσκοπο Κρήτης και σε όλο τον κρητικό λαό που φιλοξένησαν με τόση εγκαρδιότητα και τόση αποτελεσματικότητα εκείνο το μεγάλο εκκλησιαστικό γεγονός. Τώρα ερχόμεθα για να γιορτάσουμε τα 50χρονα της Ορθοδόξου Ακαδημίας Κρήτης, η οποία είχε το μοναδικό προνόμιο να φιλοξενήσει εις τους χώρους της αυτήν την Μεγάλη Σύνοδο της Ορθοδοξίας. Ευχόμεθα τα επόμενα χρόνια ζωής, προσφοράς και διακονίας της Ορθοδόξου Ακαδημίας να είναι πολλά και ευλογημένα, να είναι πάμπολα, διότι από την Ακαδημία και από τα συνέδρια τα οποία πραγματοποιούνται εις αυτήν εκπέμπεται το μήνυμα και η μαρτυρία της Ορθοδοξίας. Και αυτό το μήνυμα είναι πάντοτε ζωντανό και δυναμικό και δείχνει ότι η Ορθόδοξος Εκκλησία δεν είναι μία μουσιακή εκκλησία όπως θέλουν να μας κατηγορούν ορισμένοι, αλλά είναι μία εκκλησία σε επαφή με την καθημερινή πραγματικότητα, η οποία δημιουργεί πάντοτε πολιτισμόν, εργάζεται για την σωτηρία των ψυχών των ανθρώπων, αλλά και δημιουργεί πολιτισμόν. Με αυτά τα αισθήματα αναγνωρίσεως και εκτιμήσεως και της Ορθοδοξίας και της Κρήτης, έρχομαι αυτή τη φορά στην Μεγαλόνησο και είμαι ευγνώμων για την υποδοχή την οποία με επιφυλάσσετε όλοι σας, η ιεραρχία, η επίσημη, αρχές του τόπου και ο λαός της Κρήτης. Σας ευχαριστώ και σας ευλογώ.